Καλλιστενική γυμναστική, την έχεις ξανακούσει, έχεις δει άλλους να κάνουν και να ασχολούνται με αυτήν, κάνοντας περίεργα κόλπα, λες και έχουν υπερφυσικές δυνάμεις. Σκέφτεσαι ότι θες και εσύ να ξεκινήσεις και να φτάσεις στο επίπεδό τους. Έχουμε καλά νέα, γιατί γίνεται. Απλά θέλει υπομονή, επιμονή και χρόνο. Μην αγχώνεσαι βέβαια, ξεκίνα με απλές ασκήσεις, τις οποίες να μπορείς να εκτελείς με σωστή τεχνική. Κάμψεις, έλξεις και καθίσματα θα είναι τα πρώτα σου βήματα. Ενώ ο συνδυασμός αυτών με πρόσθετο εξωτερικό βάρος, όπως ένα γυλαίκο ή λάστιχο, θα σε βοηθήσουν να κάνεις το επόμενο βήμα και να δυναμώσεις. Φυσικά, μην ξεχάσεις την εκτέλεση σωματικών επαναλήψεων στις πρώτες προπονήσεις, μέχρι να μπορείς να εκτελέσεις σωστά τις πλήρες επαναλήψεις σε όλο το εύρος κίνησης. Ίσως χρειαστεί να έχεις μαζί σου και αρτήρες για να μπορείς να απομονώσεις και να ενδυναμώσεις μυς του σώματός σου, όπως τους ώμους, αποφεύγοντας έτσι τους τραυματισμούς. Από μερικές εβδομάδες προσπάθησε να προσθέσεις δυσκολότερες ασκήσεις και κάποια movements όπως muscle up, L-sit και άλλα, αλλά μην βιαστείς να το παρακάνεις με αυτά. Η δύναμη και η αντοχή θα έρθει σιγά σιγά καθώς το σώμα σου προσαρμόζεται στα νέα προπονητικά ερεθίσματα που του βάζεις. Για όσους βρίσκουν το κόστος δικαιολογία για να μην κάνουν γυμναστική, ας μην ξεγελιούνται. Το βάρος του σώματος θα κάνει τη δουλειά του, ενώ αν κάνετε μια βόλτα σε ένα κοντινό πάρκο θα βρείτε σίγουρα όλα όσα χρειάζεται για να κάνετε την προπόνησή σας. Να θυμάστε πως η καλλιστενική γυμναστική είναι εξαιρετική και θα σας μετατρέψει σίγουρα από έναν συνηθισμένο άνθρωπο σε ένα καλό αθλητή. Ίσως αυτή την εποχή της πανδημίας, αυτού του είδους η άσκηση δεν είναι μόνο η ιδανική για το σώμα σας, αλλά και η μόνη που μπορείτε να κάνετε. Οπότε, καλή αρχή σε όλους!